χτίζεις όπου θέλεις, ξέρω εγώ, σε παραλιακές, σε παραθαλάσσιες περιοχές, με τόση απόσταση πρέπει να πας από τη θάλασσα και κάτι τέτοια πράγματα. Θα θέλαμε έτσι δυστυχώς δεν υπάρχει. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Γιατί έτσι δεν λέγανε ότι... Απλώς υπάρχει μια διάταξη. Ναι. Ότι σε... Του σουφλιά συγκεκριμένα λέγανε. Υπάρχει, δεν ξέρω. Υπάρχει μια διάταξη από τον 1337 που σε απόσταση, στη ζώνη των 500 μέτρων από την γραμμή παραλίας, δεν μπορείς να κάνεις περιπτυχίσεις και περιφράξεις. Ναι. Παρά μόνο για μετά, αν πάρεις ειδική άδεια από την Διεύθυνση Γεωργίας για την προστασία συγκεκριμένων καλλιεργειών. Μόνο τότε. Δηλαδή ένα σπίτι. Ένα σπίτι. Βες τα σκύλια αλέστα. Βες τα σκύλια αλέστα, ναι, και αλεστικά, ναι, μη δίνεται. Ναι, ναι. Αυτή υπάρχει νομοθεσία. Αυτός ο νόμος είναι από το 1983. Ήταν του Τρίτσι, νομίζω. Του Τρίτσι, ναι. Μπορώ να πούμε ότι ήταν λιγάκι ανενεργός, ας πούμε. Βέβαια. Και ήρθε στην επιφάνεια με την υπόθεση στην Ελαφώνησο. Α, μπράβο. Με το Sky, ναι, και τα λοιπά. Ναι, 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 και τώρα όλες οι προδομίες τουλάχιστον της Λακωνίας εφαρμόζουν τη διάταξη αυτή. Ούτε σειρματόπλεγμα δεν μπορούν να βάλουν. Ούτε σειρματόπλεγμα. Τίποτα. Μόνο πρέπει να πάρεις ειδική άδεια, υπάρχει μια εξαίρεση. Πρέπει να πάρεις μια άδεια από τη Διεύθυνση Γεωργίας για την προστασία, ξέρω εγώ, καλλιεργειών, δέντρων, πώς το λένε, πορτοκαλιά, κάποια σπεριδοειδή, κάποια συγκεκριμένα. Είμαστε από χθες που το κοίταζα με ένα πελάτη μου, για την ελιά δεν έλεγε τίποτα, ας πούμε. Σαν να σου λέει ότι άμα έχεις ελιά, είτε την έχεις περιφράξει, είτε την έχεις πέρα, δεν έχει ανάγκη, ας πούμε. Για το σπίτι. Αλλά, ένα σπίτι που έχει ένα κήπο, δύο στρέμματα, τίποτα, ξέρω εγώ. Τίποτα, δεν είναι. Εκτός και στα δύο στρέμματα αυτά, βάλει ειδική καλλιέργεια. Εάν σου δώσει έγκριση. Πάντως, όσον αφορά το θέμα της εκτός σχεδίου δόμησης, μπαίνουν κάποιες ρυθμίσεις από τα ΣΧΟΑΠ, τα οποία εγκρίνονται, στο βαθμό που φτάνουν στην τελική τους φάση. Το έχουμε έτσι ακούσει κατ' επανάληψη, ναι, το ΣΧΟΑΠ και ΣΧΟΑΠ και ΣΧΟΑΠ. Κανένας δεν ξέρει όμως συγκεκριμένα. Είπα. Στο βαθμό που φτάνουν στην τελική τους φάση, δηλαδή που παίρνουν υπογραφή Γενικού Γραμματέα. Μπράβο, ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Όχι, ξέρω, ας πούμε, έχω έναν φίλο, ο οποίος γιατρός μάλιστα και πολύ γνωστός γιατρός, ο οποίος είναι από τη Μάνη. Mm. Και θέλει, έχει κάποιο κτήμα εκεί, μανιάτικο, ναι, καταλαβαίνεις, ναι, εκεί είναι όλο ελιές και ελίτσες και πέτρες. Ναι, ναι. Λοιπόν, και έχουν χτίσει από πάνω από αυτόν ένα σπίτι παραδοσιακό, δεν, ναι, είναι ότι ζητάει να κάνει καμία, ναι, βίλα, και από την κάτω μεριά πάλι το ίδιο και περνάει και ένας δρόμος μανιάτικος, ξέρεις, εκεί, ναι, είναι στενή η δρόμη. Ναι. Δεν του δικαιολογούνται για το ΣΧΟΑΠ και ΣΧΟΑΠ και ΣΧΟΑΠ και ΣΧΟΑΠ δεν βλέπουν εκεί κάτω. Ναι, το ΣΧΟΑΠ της Ανατολικής, το τύπο Ανατολικής. Δυτικής. Δυτικής. Της Δυτικής, συγγνώμη, της, ναι, Ιτήλου. Δήμου Ιτήλου, το Δήμου Ιτήλου, Ιτήλου, συγγνώμη, ναι, του Δήμου Ιτήλου είναι σε εξέλιξη. Πόσα είναι χρόνια. Εξέλιξη. Πρέπει να είναι 4-5 χρόνια. Ναι, αυτά αργούνε. Αργούνε κυρίως οι διαδικασίες έγκρισης και αποδοχής από την τοπική αυτοδιοίκηση κυρίως, ας πούμε. Τέλος πάντων, θα πιστεύω θα γίνουν, θα ολοκληρωθούν. Μάλιστα. Το ΣΧΟΑΠ θα πει σχέδιο χωροταξίας. Σχέδιο χωροταξικής οργάνωσης οικισμών. Οικισμών, ναι. Ή τα αντίστοιχα γενικά προνομικά σχέδια όταν είναι για μεγάλο. Αυτά ποιος τα φτιάχνει, τα φτιάχνετε εσείς? Αυτά τα κάνουν οι πολεοδόμοι. Ναι, οι ομάδες. Ομάδες, ναι. Ομάδες μελετητών, στις οποίες ομάδες συμμετέχουν μελετητές χωροτάχτες, πολεοδόμοι, γεωλόγοι, τοπογράφοι, είναι μια πολύ πληθή, ναι, 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 αρχαιολόγοι, ξέρω, στη Μάνη ζητάγανε και αρχαιολόγο, ας πούμε, και σκηνιολόγο και τα λοιπά, ας πούμε.